Καλώς ήρθες στο μάθημα Άρνος. Θα δούμε την τέταρτη ερώτηση κατανόησης. Λέει, με ποιες ιδιότητες της διάταξης, από την ανισότητα χ μεγαλύτερο του 3 προκύπτουν οι παρακάτω ανισότητες. Δηλαδή, μας καλεί, καλά μου παιδιά, από την δεδομένη ανισότητα χ μεγαλύτερο του 3, εμείς τι, να χτίσουμε κάποιες άλλες ανισότητες. Ή με λίγα λόγια, να δούμε τις ιδιότητες πάνω στις ανισότητες. Πάμε. Ένα-ένα. Το α, χ και 4 μεγαλύτερο του 7. Εμείς έχουμε, προσέξτε το γράψουμε, έχουμε χ μεγαλύτερο του 3. Τι λέμε, δεν μπορεί να προσθέσουμε και στα δύο μέλη τι, το συν 4. Να βάλω και από εδώ συν 4, να βάλω και από εδώ συν 4. Τι χαλάει τίποτα, όχι. Και ας το βάλω από κάτω, έτσι, έτσι εδώ πέρα κάποιο χρώμα. Και να πω ότι το αποτέλεσμά μου μετά πώς θα είναι, θα είναι χ και 4 το πρώτο μέλος μεγαλύτερο του 3 και 4 του 7. Αυτό μου ζητάει. Μπορώ να προσθέσω και στα δύο μέλη την ίδια ποσότητα και δεν χαλάει, δεν διαφοροποιείται η ανισότητα. Δεύτερο, χ μειον 2 μεγαλύτερο του 1. Τι μου έχει δώσει, μου έχει δώσει το χ μεγαλύτερο του 3. Ωραία. Εάν εγώ πάω και βάλω και στο ένα και στο άλλο, ποιο να βάλω, το μειον 2. Δηλαδή, προσθέσω το μείον 2 στο πρώτο μέλος και το μείον 2 στο δεύτερο. Προσέξτε, όπως έχω μια ανισοτική σχέση, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εδώ το χ και ένα μικρό το 3, τραβάω το χ 2 πίσω και τραβάω και το 3 2 πίσω. Δεν αλλάζει ανισότητα, καταλάβατε. Δηλαδή, όσο τραβάω το ένα, τραβάω και το άλλο. Αυτό το πριν. Και έτσι, τι προκύπτει, το χ. Με συγχωρείτε, αλλάξω χρώμα. Το χ μείον 2. Μεγαλύτερο τίνος 3 μειον 2 μας κάνει 1. Καταλάβατε. Νομίζω αυτή η έκφραση που σας έδωσα, το τράβηγμα, δηλαδή η αφαίρεση και στα δύο, καταλαβαίνετε ακριβώς γιατί παραμένει ανισότητα και το βάζετε και στις σκέψεις, νομίζω. Πάμε τώρα στο γάμα. Λέει στο γάμα εδώ πέρα, εμείς έχουμε χ μεγαλύτερο του 3. Τι θέλω εγώ, να το κάνω 5χ. Οπότε λέω πολλαπλασιάζω, προσέξτε, με θετικό αριθμό. Γιατί προσέξτε το θέμα είναι με τη θετική. Στους θετικούς αριθμούς η διάταξη παραμένει η ίδια. Το μικρό, μικρό, το μεγάλο, μεγάλο. Όσο έχει, τελείωσε. Δηλαδή, εδώ πέρα βάζουμε επί πόσο, 5 και τα δύο μέλη. Και αν πολλαπλασιάζουμε τα δύο μέλη θα γίνει πόσο, 5χ μεγαλύτερο του 15. Τις φορές το 5, 15. Προσέξτε, στα θετικά, δέστε το πάλι, σας λέω, όσα πειράματα και να κάνετε, είναι η ίδια διάταξη. Δεν αλλάζει τίποτα στα θετικά εδώ πέρα. Έτσι, που βάζουμε πέρα εμείς επί 5, το 5. Πάμε τώρα στο δέλτα. Τι μας έχει δώσει, χ πάλι μεγαλύτερο του 3. Αυτή είναι η βάση που λέμε. Τι θέλει εδώ πέρα, θέλει μείον 6. Στα αρνητικά, προσέξτε, δεν το καταλάβουμε κιόλας. Όπως είπαμε και πρωτήτερα εδώ με τους άξονες, αν τους βάλουμε πέρα πάνω. Αν αυτός είναι ο άξονας, και είπαμε, ο άξονας εδώ πέρα μας δίνει και τη σχέση διάταξης. Δηλαδή μας δίνει το μικρό το μεγάλο. Λέει το 1, το 2, το 3, το μείον 1, το μείον 2, το μείον 3. Τι γίνεται, όταν εγώ πάω και θα παραπλασιάσω εδώ πέρα, επειδή βάλαμε κόκκινο φαίνεται έτσι, με μείον 6 για τα δύο μέλη. Πες με ένα ισχυρό νούμερο. Αυτό τώρα που εδώ στα θετικά είναι μικρό, εντάξει, τι θα γίνει, αυτό το μικρό εδώ πέρα θα παραμείνει μικρό σαν νούμερο, αλλά τι, αν πάει στα αρνητικά όμως θα γίνει μεγάλο, γιατί εδώ είναι η μεγάλη και εδώ είναι η μικρή, εδώ είναι η μεγάλη, βάλουμε κεφαλαίο και εδώ είναι η μικρή, καταλάβατε, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα θετικά, στα αρνητικά γίνεται ανάποδα, το καταλάβατε, νομίζω σκεφτείτε κιόλας. Άρα θα γίνει, πόσο το αποτέλεσμα, μείον 6χ, με συγχωρείτε, μείον 6χ, από μεγαλύτερο εδώ που είναι ανισότητα, θα γίνει μικρότερο 3,6 του μείον 18. Ωραία, νομίζω αντιληπτόν. Ευχαριστώ για την κατανόηση, καλή συνέχεια.